Συνεχίζονται και σήμερα οι διεργασίες με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών που απομένουν για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Δανιστών, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Τριμερούς που είχαν στις Βρυξέλλες Αλέξης Τσίπρας, Άγγελα Μέρκελ και Φρανσουά Ολάντ. Από τα 12,5 δισεκατομμύρια κρατικών δαπανών έχουν κατατεθεί μόλις 1,5 δισεκατομμύριο. Το πρώτο τετράμινο ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρθας, απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Σταϊκούρα. Ακόμη ο κ. Μάρθας τόνισε ότι επανεξετάζονται 4.770 κωδικοί με μη μισθολογικές δαπάνες που επανεξετάζονται και κάποιες θα κριθούν μη απαραίτητες. Την υποχρέωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμορφωθούν με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπενθυμίζει ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης σε επιστολή του προς τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της χώρας. Επίσκεψη εργασίας ξεκινούν την 3η 16 Ιουνίου οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ επειδή δεν έχουν πληρωθεί τα εξαιρέσιμά τους όπως νυχτερινά και αργίες από τον Δεκέμβριο του 2014 καθώς και τις εκτός έδρας αποζημιώσεις από τον Ιούνιο του 2014.